Πρώτη μέρημνά μας ήταν να παρακολουθήσουμε τις εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο της βιβλιοθήκης για την πρώτη λειτουργία. Κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων βλέπετε ότι συνέβη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεύτερη μέρημνα ήταν η πλήρης απογραφή και μεταφορά των συλλογών στο νέο κτίριο. Οι συλλογές μας λόγω έλλειψης χρόνου ήταν σε διάφορα σημεία, υπήρχε διασπορά και υπήρχε και μία μακρά περίοδος πριν το 2017 που δεν είχαν απογραφεί πλήρως. Αυτή η ενέργεια έλαβε χώρα το 2017-2018 και ήταν από τις κεντρικότερες. Ο τρίτος μας στόχος ήταν να λειτουργήσει το νέο κτίριο, όχι απλά να ολοκληρωθεί το κτίριο, αλλά να λειτουργήσει, και αυτό έχει επιτευχθεί. Όπως θα δούμε, οι βασικές του λειτουργίες είναι όλες αυτή τη στιγμή σε ενεργό κατάσταση. Ο τρίτος μας στόχος ήταν ο βιβλιοθηκονομικός εξυγχρονισμός και ανάπτυξη συλλογών, καθώς και άλλες εργασίες πέριξ των βιβλιοθηκονομικών ζητημάτων. Εκεί υπάρχει θέμα ιεράρχησης βέβαια πάντα σε αυτά τα πράγματα. Πάντως μπορούμε να πούμε κάποια νούμερα. Τεκμηριώθηκαν 38.032 τεκμήρια, καταλογραφήθηκαν 44.596 βιβλία, ψηφιοποιήθηκαν 106.439 σελίδες. Καταρτίστηκε και μία μελέτη συντήρησης, η οποία είναι προαπαιτούμενο για τη λειτουργία του μουσείου στο μέλλον, και βέβαια αποκτήθηκαν 2.500 βιβλία από αγορές. Για τις δωρεές θα μιλήσω λίγο αργότερα. Έχουμε ήδη κάνει τη μετάπτωση στο σύστημα COHA, το οποίο είναι σημαντικό, γίνεται κάνουμε την εγκατάσταση του συστήματος Atom και υπεγράφει προ λίγων εβδομάδων η σύμβαση για την εγκατάσταση του συστήματος RFID και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα διαβάσετε αργότερα. Online η παρουσία της βιβλιοθήκης είναι πιο μεγάλη, φυσιολογικό αυτό, γιατί όσο περνάει ο καιρός, έτσι κι αλλιώς όλοι οι οργανισμοί γίνονται πιο ορατοί online. Εδώ έχουμε έναν τετραπλασιασμό σχεδόν στα κοινωνικά δίκτυα. Βάλαμε την εφαρμογή της Google για την περιήγηση. Η ιστοσελίδα μεταφράστηκε στην αγγλική γλώσσα, αυτό νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία. Και βέβαια, όλα αυτά δημιουργούν το πλαίσιο για να κάνουμε αυτό που πραγματικά ήταν μια βασική στόχευση, να κάνουμε ανάπτυξη κοινού. Σε αυτό που θέλω να πω μετά από τα αναλυτικά τα οποία παρουσίασε ο Πρόεδρος, είναι ότι είναι ξεκάθαρο πως ως Διοικητικό Συμβούλιο βρεθήκαμε όχι μόνο μπροστά στην ιστορική στιγμή και στη μεγάλη πρόκληση της μεταφοράς της βιβλιοθήκης στο νέο της κτίριο, που από μόνο του αυτό το project είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και ήταν και κάτι, αν θέλετε, πρωτόγνωρο και για την υπηρεσία μας όσον αφορά την ένταση της δουλειάς, αλλά και για τις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης, οι οποίες εργάστηκαν για την κατασκευή του κτιρίου αλλά και για την ολοκλήρωση όλου του project που αφορά το ΕΣΠΑ. Ήταν όμως ξεκάθαρο για μας ότι ουσιαστικά η βιβλιοθήκη στην επόμενη της μέρα, στο καινούριο της σπίτι, χρειάζεται να περάσει στη νέα της εποχή. Άρα λοιπόν η πολιτική στόχευση την οποία θέσαμε εμείς ως διοίκηση από την πρώτη ημέρα μαζί με τους συναδέλφους μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης και με την αποδοχή του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ουσιαστικά να δουλέψουμε παράλληλα και για την καλύτερη εσωτερική οργάνωση της επόμενης μέρας λειτουργίας της βιβλιοθήκης, για την ανάπτυξη των υπηρεσιών προς τους δημότες. Ο Σύλλογος, όπως ξέρετε, ιδρύθηκε το 2003 επίσημα. Από το 2000 μια σειρά άνθρωποι που είχαν την αγάπη για αυτό που λέμε βιβλιοθήκη Κοζάνης έκαναν τις πρώτες κινήσεις. Πρώτος στόχος ήταν να πιάσουν φορείς, να γίνει αυτό που ξεκίνησε το 2003 συμπτωματικά με την ίδρυση του Συλλόγου και η αγορά του οικοπαίδου, και έγιναν μια σειρά πράγματα και ολοκληρώθηκαν από τη σημερινή Δημοτική Αρχή.